αποκλειστικό αυτά θα είναι τα δύο πρώτα έπαθλα που θα διεκδικήσουν οι παίκτες όσα πρέπει να ξέρεις για το νέο Survivor. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Το Survivor επιστρέφει και φέτος στους τηλεοπτικούς μας δέκτες μέσα από τη συχνότητα του Sky, πιο νωρίς από ποτέ, αφού για πρώτη φορά στα χρονικά θα κάνει πρεμιέρα μέσα Σεπτέμβρη και όχι Ιανουάριο όπως συνήθιζε. Αυτή η χρονιά θα είναι πολύ διαφορετική για το reality, αφού και η διάρκεια του θα είναι μικρότερη από 6 μήνες, αλλά και η παραγωγή αποφάσισε επιτέλους να επικεντρωθεί στο αγωνιστικό κομμάτι, βάζοντας μέσα παίκτες που ναι μεν έχουν καλή σχέση με τα social media, αλλά εννοείται διαθέτουν και καλή φυσική κατάσταση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στους στίβους μάχης. Επίσης, το παιχνίδι θα ξεκινάει στις 9 η ώρα και θα τελειώνει στις 11. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του youweekly.gr, οι 21 παίκτες που θα μας απασχολήσουν φέτος στο παιχνίδι, την 5η 5 Σεπτεμβρίου πέταξαν για Άγιο Δομήνικο. Σύμφωνα επίσης με τις ίδιες πληροφορίες, φέτος η παραγωγή έχει αποφασίσει να δούμε ένα πολύ σκληρό παιχνίδι επιβίωσης. Έτσι, οι πρώτοι αγώνες θα έχουν ως έπαθλο ρύζι και φωτιά. Ο Γιώργος Λιανός, σε πρόσφατη συνέντευξή του, αποκάλυψε πως θα υπάρχουν αρκετές αλλαγές στο παιχνίδι φέτος, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η όλη λογική είναι να δούμε πρόσωπα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ. Δεν μπορώ να σου πω αν θα υπάρξουν διάσημοι και μαχητές, θα υπάρξουν όμως πολλές διαφοροποιήσεις. Παλιούς παίχτες δεν θα δούμε, όσο και αν τους αγαπώ και έχω συνδεθεί μαζί τους. Θα υπάρξουν χαρακτήρες με τους οποίους θα μπορεί πολύ εύκολα να συνδεθεί το κοινό. Όντως, θα είναι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Δεν θα υπάρχει όριο ηλικίας και μπορεί να ζήσουμε σκηνικά Δαβίδ με Γολιάθ», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιανός. Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε!